Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Wow, δεν έχω πάει ποτέ εκεί. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Πρώτη μέρα στη δουλειά νομίζω δίνω το κατάλληλο παράδειγμα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Δεν ρωτάω χρόνο, θα πάθω τσότσο. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Νερό, μου κάτσε το. Στη συνέχεια οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Δεν κάνεις αυτή τη φράψη, δηλαδή να πω είναι μοντίστρα, wow. Θα δωρά τι φάση. Πρέπει με τρελαίνεις. Εγώ να σε... Γιατί σε τρελαίνω. Ναι ρε, χαλάρωσε λίγο, δεν επιτυχόμαστε εδώ πέρα. Παιχνίδι είναι, έλα δηλαδή, άντε. Ναι ρε, παιχνίδι είναι. Γι' αυτό λοιπόν, σειρά μου είναι, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Εγώ δεν είμαι 15 χρονών όπως είσαι εσύ στο μυαλό. Ρε κορίτσι μου, τη βλέπεις τη σειρά να γνωρίζεις. Μην κάνεις τα νεύρα μου κομπολόι τώρα, έλα. Πάψε βρερία να πετάγεσαι όλη την ώρα. Μπορώ να πάω λίγο στα ίδια, δεν είμαι καλά. Ωραία, Θεοδώρα, η πόρτα ανοιχτή και τα σκυλιά δεμένα. Έξω από εδώ. Ωχ, Θεέ μου, βοήθαμε. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Κάνε θράψη την πρώτη μέρα στη νέα σου δουλειά. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 30χρονη Κωνσταντίνα. Μπορεί και να ψαρώσουν οι άλλες δασκάλες που θα με δουν έτσι με το κιμονό. Έκανε τις αγορές της στις Αχαρνές. Να είσαι ασφαλής και ωραία ή ανασφαλής και μοιραία. Στάθηκε τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 8 λεπτά. Τέλεια. Μπράβο, αυτό που ήθελα. Πρόλαβε και έκανε όλες τις αγορές της και περπάτησε με στυλ στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Το μαλλί δεν ήταν για πρώτη μέρα. Ήταν για τελευταία μέρα που κάνετε πάρτι στο σχολείο και παίζετε μπουγέλο. Και βαθμολογήθηκε με 4,5 στα 10. Την Τρίτη, η 25χρονη Ρία έκανε τα ψώνια της στη Νέα Σμύρνη. Είμαι Γοργόνα και ήρθα να σας ψαρώσω. Η τύχη ήταν με το μέρος της στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 70 ευρώ. Συν 70! Κατάφερε και έκανε όλες τις αγορές της, όμως δεν πρόλαβε το κομμωτήριο. Δεν πειράζει που δεν πρόλαβα. Πειράζει, εμένα με πειράζει λίγο. Βγήκε με κέφι, αλλά χωρίς μακιγιάζ. Στην πασαρέλα κρίθηκε... 50-50 ήταν στο θέμα. Και βαθμολογήθηκε με 4 στα 10. Χθες Τετάρτη, η 18χρονη Εύη έκανε τις αγορές της στην Ηλιούπολη. Έτσι θα βάλω κάτι βαρετόλες και πάω στο σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς δεν επέλεξε να ανοίξει το φάκελο και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 5 έξτρα λεπτά χρόνου. Συν 5 λεπτά. Συν 5 Τι λεπτά. Κρίμα. Δεν πρόλαβε να πάει στο κομμωτήριο αλλά περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Δεν μ' αρέσει τίποτα. Και βαθμολογήθηκε με 4,25 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Θεοδώρας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας. Ελάτε να σας δείξω τα ρουχαλάκια μου. Ελάτε, ελάτε. Γεια σας, Θεοδώρα. Ερχόμαστε. Η Θεοδώρα κατάγεται από τη Βουλγαρία, αλλά ζει στην Ελλάδα εδώ και 22 ολόκληρα χρόνια. Θεωρεί τον εαυτό της νευρικό και πολύ παράξενο στο φαγητό. Φοβάμαι λίγο. Της αρέσει ο χορός και κάθε μήνα ξοδεύει 200 ευρώ στα ψώνια. Τι θα μας δείξεις πρώτα, Θεοδώρα?
Έχω φέρει από τη Θεσσαλονίκη. Μπουγάτσα με τυρί. Όλη μου την ντουλάπα σχεδόν. Η ντουλάπα λίγα πραγματάκια δεν έχει. Πού είναι τα υπόλοιπα? Στα διόδια. Θέλω να σας δείξω κάτι που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Είναι μία. Μία. Ολόσημη φόρμα. Αχ, κάτι τέτοιες φούντες έχει και η κουρτίνα μου. Ωραίες είναι. Που τη φοράω. Μπορεί και απόγευμα, μπορεί και βράδυ με ένα ψηλό παπούτσι μου, ένα ωραίο κολιέ. Πολύ ωραία, ολόσωμη φόρμα, λεοπάρ. Είναι για όλες τις ώρες, έχει πολύ ωραίο πατρόν, ωραίο βολάν μπροστά, το οποίο αναδεικνύει πολύ ωραίο τον μπούστο. Με ένα φλάτ σανδάλι μπορείς να το βάλεις το πρωί. Τώρα, αν θες να το βάλεις απόγευμα προς βράδυ, πάμε λίγο σε πλατφόρμα, εσπαντρίγια. Ακόμα και με ένα πέδιλο θα είναι πολύ εντυπωσιακό, με ωραία κοσμήματα, ωραία ζώνη και μια πολύ ωραία τσάντα. Το φοράω όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Και δεν έχουμε και κουβέντα, άμα μου πει κάποιον κάτι, ξέρω και εγώ, δεν μου αρέσει, ξέρω και εγώ. Ναι. Εμένα μου αρέσει. Το θέμα είναι το τι μου αρέσει σε μένα. Καλά, ναι. Εντάξει, αφού σου αρέσει εσένα, εγώ πάω πάσο. Δεν μπορεί κανένας να μου αλλάξει το στυλ. Α.